Λέγομαι Αποστόλου και μένω μόνιμα στα Καλύβια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Βουλιουκλάκη. Τα αέρια από την επεξεργασία και από τη λιματολάσπη, πού θα διοχετεύονται? Στην ατμόσφαιρα? Αυτό θα έχει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία μας? Τα αέρια αυτά από την επεξεργασία. Τα αέρια υπάρχουν αποσμήσεις. Ναι, αυτές οι αποσμήσεις. Να μην μιλάμε μόνο για μυρωδιά, να μιλάμε και για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Έτσι δεν είναι? Το παραγόμενο αέριο από την επεξεργασία της λάσπης, εκτός από την πάγιωση, η οποία οδηγεί κυρίως σε διαχωρισμό στερεών και υγρών, περνάει σε αναερόβια χώνευση. Και από την αναερόβια χώνευση υπάρχει αεροφυλάκιο. Εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κάτι που είπε ο κύριος Αντάσμανο, ήταν ενδεχομένως κάποια στιγμή, αν είναι αξιοποιήσιμο ενεργειακά, και υπάρχει και ο λαπτός καύσης ακριβώς όπως είναι στα δηγιστήρια. Άρα δεν υπάρχει ελεύθερη εκροή αερίου παραγόμενο από την επεξεργασία στην ατμόσφαιρα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά σε καμία εγκατάσταση και βέβαια δεν υπάρχει και εδώ. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Στο κέντρο του Σαλονικού, σκοπεύετε να φέρετε και άλλους δήμους? Τελικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πλέον. Και τα κενά θέλω να φέρω, τα πιο εγώ. Ο Μαργόπουλος είναι, πάει όλος ορτοράφη, η μελέτη εγκρίνεται αυτές τις μέρες. Το Κοροπή δεν έχει κάτι. Το Λαύριο είναι στη Λαυριωτική, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάτι από το Λαύριο σας κάτω. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Γιατί έχουν ΔΕΙΑ, σας είπα, και υπάρχει ένα θέμα. Οπότε δεν βρίσκω και κάποιον άλλο. Ένα θέμα να βρω, ας πούμε, ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορώ. Σας ευχαριστώ, με καλύψατε, αλλά θέλω να μιλήσω λίγο στους δημοτικούς συμβούλους που θα ψηφίσουν απόψε, αν θα κοιτάξουν στα μάτια αύριο τους Καλυβιώτες. Μπορείτε να μας κοιτάξετε στα μάτια. Και πώς, εγώ μπορώ να σας κοιτάξω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω ψηφίσει κιόλας κάποια στιγμή κάποιους από εσάς, σας έχω εμπιστευτεί. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη και απογοητευμένη απόψε, γιατί έχω δώσει την ψήφο μου ακόμα και στον κύριο Σοφρόνη την προηγούμενη τετραετία. Έτσι. Και το θεωρώ προδοσία το ότι δεν ενημερώσατε, το είπε και η κυρία Αναστασίου πριν, καθόλου αυτούς που σας ψηφίσανε. Θέλω να δω αν θα τους κοιτάξετε στα μάτια και πώς θα τους κοιτάξετε. Όλοι σας. Δεν είναι ότι η άποψη γίνεται πάνω από την απόψη σημερινή. Θα έχουμε μελέτη, θα έχουμε καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κούτσι Λέσπινα. Θα σας μιλήσω σε δύο πλάνα τα οποία με προβληματίζουν. Το ένα πλάνο είναι η ανησυχία μου, το περιβάλλον που ζω και μεγαλώνω παιδί. Και το δεύτερο πλάνο είναι το ότι θίγομαι για κάποια χωράφια τα οποία υπάρχουν εκεί. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει περιορισμός, και όλα τα άλλα μου λύθηκαν οι απορίες μου. Θέλω όμως να μου πείτε αν υπάρχει περιορισμός στο ότι είναι βιομηχανική ζώνη, αν θα μπορούν να οικοδομηθούν και αν υπάρχει νεκρά ζώνη στην οποία δεν θα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Αν θα μπορεί κάποιο εργοστάσιο να έρθει να κάνει το εργοστάσιο, όχι να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Ποιοι μπορούν να κάνουν εργοστάσια εκεί, με τι προϋποθέσεις? Εδώ οι άνθρωποι μας είπαν ότι έχουν πρόβλημα. Ποια εργοστάσια, άρα περιορίζουμε αυτή τη στιγμή τα εργοστάσια που θα έρχονται σε εμάς. Λοιπόν, αυτό το μου προκλήθηκε, κύριε. Συγγνώμη, να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, ο Δημός Πουτέρη είναι μέσα στη βιομηχανική ιδιοκτησία σας. Δεν το ξέρω ακόμα, μπορεί να είναι μισή νησί. Μπορεί να είναι μισό να παίρνει, μισό να βγαίνει. Ιδιοκτησία, μάλιστα. Μπορεί να είναι μισή μελέτη και αυτό εννοείται. Ναι. Ακούστε ένα λεπτό. Στο οποίο δεν ενημερώθηκα, ακόμα θα τυχαία ο πατέρας μου στο καφενείο και ήθελα να προσπαθήσω να δω τι γίνεται. Άλλο παράδειγμα, το οποίο αν τελικά είμαστε, δεν είμαστε ενημερωμένοι. Και κανείς από όλους μας δεν είναι ενημερωμένος. Είμαστε πάρα πολύ θελοντικοί. Στον χώρο αυτό, από τη στιγμή που θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία, το ξαναλέω αυτό, μιλάμε για μια βιομηχανική περιοχή, για ένα βιοπάρκο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εντός αυτού του χώρου κατασκευάζονται βιομηχανικές μονάδες. Δεν κατασκευάζονται κατοικίες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Κατασκευάζονται βιομηχανικές μονάδες. Αυτό αντίστοιχα. Υπάρχει όμως ελευθερία από τις βιομηχανικές μονάδες. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κάνει το εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή. Μετά από αυτό που θα γίνει, θα μπορεί να έρθει. Κατάλαβα το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή, για να ξέρουμε τώρα και τι λέμε, γιατί μάλλον μερικές φορές θα αξιολογούμε κάποια πράγματα.
Το βιοπάτωτα αλυτήριον έχει δύο διαλυτήρια αυτοκινήτων. Έχει κινητήριο Σιβήρου. Οι μηχανικές χρήσεις που έχει το βιοπάτο δικό μας αυτή τη στιγμή και λειτουργούν. Έχει λοιπόν τέτοιες δράσεις, δραστηριότητες εντός του βιοπά που είναι 100 φορές πιο επιβαρυντικές στο περιβάλλον από ό,τι θα μπορούσε να είναι μια τέτοια μονάδα. Διότι άρα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε εργοστάσιο, δεν αλλάζει καμία εικόνα. Αν με αφήσω να σας απαντήσω, αφήστε να σας απαντήσω. Πράγμα δηλαδή το οποίο σημαίνει ότι μιλάμε για μια μονάδα η οποία είναι ό,τι πιο φιλικό στο περιβάλλον θα μπορούσε να κατασκευαστεί. Αυτή η μονάδα για την οποία συζητούμε και με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και με τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστεί, διότι έχει τεράστιες λεπτομέρειες που επιτεύξει γύρω-γύρω με 10.000 άλλα πράγματα. Αναλύθηκαν αρκετά, μην τα ξαναπώ αυτά τα πράγματα. Τώρα, εντός του χώρου αυτού που, αν πρώτο Θεός κατασκευαστεί, θα κατασκευαστεί το βιοπά, κατασκευάζει το βιοπά. Ακριβώς δίπλα, δηλαδή, επειδή περιμετρικά του έχει δρόμο, είναι 1,5 εκατομμυρικό τετράγωνο ουσιαστικά, ακριβώς από την απέναντι πλευρά του δρόμου κατασκευάζεται ξανά ό,τι κατασκευαζόταν μέχρι και χθες. Δεν αλλάζει κάτι. Που αναφέρθηκε πριν ότι δεν μπορούν να οικοδομηθούν και δεν μπορούν να γίνουν κτίρια, τι ακριβώς εννοούσατε? Δεν υπόθηκε από κανέναν ότι δεν μπορούν να οικοδομηθούν και να γίνουν κτίρια. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Μήπως κάτι άλλο που σας πει στο οικονομικό τετράγωνο που έχουμε χρησιμοποιήσει, η δόμηση είναι πολύ χαμηλή. Κάτι είπε ο κ. Τσιβίλογλου, αν δεν έχω καταλάβει. Ο κ. Τσιβίλογλου είπε, αν μεταφράζω σωστά, ότι πρέπει να γίνει ξανά ανάθεση γιατί υπήρχε παραδείγμα ένα γκέλ, το οποίο πλέον θα πάψει να υφίσταται αυτό το γκέλ. Πρέπει να ξαναγίνει ανάθεση να δείξει ότι πλέον δεν είναι γκέλ, όπου επειδή το έχουμε δει με το μελετητή αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το εξετάσαμε, και αυτός ο χώρος στον οποίο θα γινόταν το άλλο γκέλ, θα παραμείνει χώρος πρασίνου, διότι βρίσκεται κάτω από τους πυλώνες της γης μας, που απαγορεύουν. Δεν έχω πιστεί ότι θα μπορούν να έρθουν εργοστάσια οποιοδήποτε τύπου, που υπάρχει ένας περιορισμός. Και σαν μη τι άλλο, στο κάτω κάτω και οι περιουσίες του καλλιτιώτικου στιγμή θυσιάζονται για να μπορέσουν να γίνουν μια βιομηχανική ζώνη που εγώ θα μπορούσα να αποζημιωθώ διαφορετικά από ό,τι θα αποζημιωθώ τώρα καταναγκαστικά. Και αν μη τι άλλο, θα μπορεί να είναι το μισό χωράφι μέσα και το μισό χωράφι έξω, που εγώ θα προσωπικά πάρα πολύ. Αν το πάρω σε προσωπικό επίπεδο, αν το πάρω συνολικά, είναι όλα τα άλλα που σας είπα για ησυχία. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι. Να ξεκαθαρίσουν κάτι σε σχέση με το βιοπά για τους ιδιοκτήτες. Ποια ιδιοκτήτες θα έχουν αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω, έχουν άλλη. Θα έχουν αντίστοιχες απορίες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε φάση πρώτης ανάρτησης. Τι σημαίνει πρώτη ανάρτηση? Ότι υπάρχουν σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ρηματοδομικές και οικοδομικές γραμμές. Δεν έχει φτάσει στη δεύτερη ανάρτηση ο μελετητής ώστε να γίνει να τοπίσει να δείτε τελικά ποιο επίπεδο κατέχει ο καθένας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αύριο το πρωί, αν πούμε ότι ένα μέρος συνολική μας ιδιοκτησία σαν είναι λακίδια, να το πούμε έτσι, γιατί έχουν μεγάλο μήκος και ασθενά τα περισσότερα εκεί από ό,τι έχω δει. Αν είναι λακίδι, λέμε ένα παράδειγμα, που περνάει σε 2-3 οικοδομικά τετράγωνα σήμερα, πάρει με την απαλωτρίωση το γκέλ το ένα κομμάτι και μείνει ένα δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη ανάξη το κάνουμε μελετήσει και θα δώσει οριστικές ιδιοκτησίες, θα σας δώσει ένα τετραγωνισμένο όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται κόπεδο. Δεν θα σας αφήσει εντός σχεδίου ένα λακίδι το οποίο μπορεί να έχει 10 μέτρα πλάτος και να πηγαίνει 600 μέτρα μήκος, ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για όσους έχουν σήμερα ιδιοκτησίες εντός του ΔΟΠΑ, το ποια είναι η οριστική τους ιδιοκτησία από τη στιγμή που μπαίνει στο σχέδιο, δεν το ξέρουν, δεν το ξέρει κανείς. Θα είναι άλλες ιδιοκτησίες σε σχέση με αυτές που υπάρχουν σήμερα που είναι λωρίδες. Εγώ ξέρω και λέω ότι όταν είναι κοντά σε όλο αυτό που πάει να γίνει, εάν δεν έχει πει μέσα να αποσημειωθεί, πάλι έχει πρόβλημα γιατί δεν θα συμπλησιάζει κανείς και να κάνει κανένα εργοστάσιο. Υποβαθμίζει την περιοχή. Όσο και να προσπαθήσετε να μας πείσετε. Και θέλω να το ξανασκεφτείτε πάλι. Να μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο θα μας ακολουθήσει για τις επόμενες γενναίες μας. Και εσείς μεγαλώνετε παιδιά και εμείς μεγαλώνουμε παιδιά. Και θα συμφωνήσω και με την κυρία Αναστασίου που είπε ότι κανείς καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τίποτα, να εκφράσει την άποψή του. Έχουμε λόγο για το μέρος που ζούμε. Και οικονομικά. Και αν το πάρουμε μετά και που θα είναι ατμόσφαιρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εντός του ΒΙΟΠΑ θα είναι το συγκεκριμένο. Για να μην πω και για εκτός του ΒΙΟΠΑ για πολλές περιοχές που έχει ο Δήμος μας, αλλά να μην το μακρύνουμε τόσο πολύ. Τώρα ο κ. Παπαδόπουλος και τελειώνω. Η σημερινή βραδιά μου θύμισε βουλή καλοκαιρινή που περνάνε νομοσχέδια σε τμήμα διακοπών. Αυτά δεν εμφανίζονται έτσι ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι, Ιούλιο, μήνα που όλος ο κόσμος είναι στις παραλίες. Έγιναν τόσες εκδηλώσεις των σχολείων. Δεν έγινε καμία ανακοίνωση. Έγινε προχτές το χορευτικό, καμία ανακοίνωση. Έτυχε την Κυριακή το βράδυ κάποιος να μου πει, ξέρεις μεθαύριο είναι αυτό.
σε δύο μέρες δεν προλαβαίνεις να κάνεις έναν έλεγχο σωστόν και για την τοποθεσία, αν είναι σωστή αυτή ή αν υπάρχουν άλλες λύσεις. Πολύ έξυπνα η Φωκέα είπε όχι, γιατί είναι το γήπεδο δίπλα. Γιατί εμείς λοιπόν δίπλα στο κτίριο του κυρίου που απασχολεί 100 ανθρώπους λέμε ναι. Γιατί με τόση επιπολαιότητα, για να μην πω βιασύνη, ας μην πω την επιπολαιότητα, βιασύνη, τρέχουμε να προλάβουμε. Ο κύριος Βουλιουκλάκης είπε στην αρχή ότι το τελευταίο δίμηνο κάνει επαφές με τον κύριο Δήμαρχο. Με συγχωρείτε, μέσα σε δύο μήνες προλάβαν να λύσουν το Κυπριακό, δεν το πιστεύω. Εκ του πονηρού βλέπω ορισμένες κινήσεις, βλέπω πομπόδεις εκφράσεις ότι και καλά θα μπορούμε να πάμε να το πίνουμε τον καφέ μας εκεί, να κοιμόμαστε, να κάνουμε τις βόλτες μας κλπ. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάνουμε ένα έργο, αν τελικά γίνει, για τον βιολογικό καθαρισμό ή για να πηγαίνουμε βόλτες και κάνουμε πράσινο και κίτρινο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επειδή θα χρησιμοποιήσω τη λέξη των εκπροσώπων της ΔΕΗ, το win-win σημαίνει ότι θα μας δώσουν, θα μας πάρουν. Δεν μπορεί λοιπόν να δίνει η ΕΙΔΑΠ το 100 εκατομμύρια χωρίς να αποσκοπεί σε κάποιο έσοδο. Σήμερα λέει θα παίρνετε το νερό δωρεάν. Αύριο θα πούνε «Α, δεν συμφέρει δωρεάν, γιατί εμείς έχουμε ένα κόστος λειτουργικό, το οποίο πρέπει από κάπου να το πάρουμε». Επομένως, πάρα πολλά από όσα ελέγχθησαν είναι τουλάχιστον εκ του πονηρού, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω και δεν μπορώ να ξεφύγω από την άρνηση της Φωκέας, από την άρνηση του Μαρκόπουλου, και βέβαια το Μαρκόπουλο έχει κότσια, γιατί είναι ατόφιος ο Δήμος, δεν είναι συνένωσης Δήμων ή κοινοτήτων και γι' αυτό πήρε μια καλύτερη απόφαση διασφαλίζοντας τον εαυτόν του. Δεν μπορώ να ξεφύγω όμως και από τη δήλωση του επί 24 χρόνια Πέτρου Φιλίππου, Δημάρχου των Καλυβίων, ο οποίος δεν είναι τυχαίο, δεν ήρθε εδώ για να μην δημιουργηθεί θέμα, και δεν συμφωνώ με τη συνάδελφο την κυρία Αναστασίου, δεν ήρθε σκόπιμα, αλλά αυτό το οποίο είχε να πει το είπε, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσοι νεότεροι του Πέτρου του Φιλίππου τον αγνοούν και κάνουν ηρακλισμούς, θα πω. Προσπαθώντας δεν ξέρω, να γίνουν αρεστοί κάπου, προσπαθώντας να μπούμε στο λούκι και να ξεκινήσει κάτι το οποίο αύριο δεν ξέρω πώς θα δημιουργηθεί. Όπως και δεν ξέρω ακόμη, μπορεί να είναι ένα έργο αξιόλογο όπου γίνει, αν γίνει. Γιατί μιλάμε για τα λίμματα και δεν μιλάμε για τα σκουπίδια. Ο Δήμος δεν έχει μόνο τα κλαριά από τα κλαδέματα. Έχει και ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο το ξέρετε τόσα χρόνια, αλλά δεν το λέει κανείς. Το θέμα των σκουπιδιών. Γιατί λοιπόν δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα βιολογική επεξεργασία των σκουπιδιών και πάμε στα λίμματα. Στα λίμματα, λίγο ή πολύ, έχουμε τους βόθρους μας. Κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί λοιπόν να μπούμε... Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν άλλα θέματα πιο σοβαρά. Για μένα είναι τα σκουπίδια και όχι τα λίμματα. Έτσι. Όμως, δεν πειράζει. Εσείς αποφασίστε. Εσείς, ακούστε με, είσαστε εκλεγμένοι και έχετε κάθε δικαίωμα να δεσμεύσετε το Δήμο. Θα έρθουν όμως και οι επόμενες εκλογές. Και θα έρθετε να με βρείτε και να μου πείτε, ξέρετε, είμαι πια είμαστε υποψήφοι. Και θα σας πω τότε κι εγώ. Αλλά είμαι λοιπόν, για να καταλήξω, υπέρ της προτάσεως του κυρίου... Πώς το λέω, δεν θυμάμαι. Ναι. Είμαι υπέρ αυτής της προτάσεως να αναβληθεί η οριστική απόφαση σημερινή, να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες συγκεντρώσεις, είτε σε κάποιο γήπεδο, είτε κάτω στο αμφιθέατρο, να συζητηθούν αυτά τα θέματα, να ανταλλαχθούν απόψεις, να μπορούμε να έχουμε το χρόνο να ερευνήσουμε το κάθε τι και μετά να πάρει απόφαση. Μην δεσμεύσετε το Δήμο επειδή κάποιοι το είδαν όμορφο ή κάτι το είδανε ως εξυπηρετικό. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα στο Δήμο τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε. Και έχουμε και διάθεση, αν θέλετε, να προσφέρουμε την υπηρεσία μας ή τις γνώσεις μας ή τη διάθεση, το χρόνο μας. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι επιπόλαια χωρίς να ξέρει το χωριό. Το χωριό δεν ξέρει τίποτα.
Πήρα 10 ανθρώπους, λέει, τώρα μας το λες. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Ποιος το έμαθε. Πήγανε κάτω στον... στο Βελόπουλο τι είχε έρθει κάτω. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Και μάλιστα και αυτό ακόμα σε ώρα που είναι ο Βελόπουλος κάτω, γιατί μην μου πείτε ότι δεν το ξέρατε, από κάτω ο Βελόπουλος, με συγχωρείτε, εκ του πονηρού το θεωρώ. Δεν αποδίδω σε εσάς, κυρία Πρόεδρε, τίποτε, αλλά από την ώρα που ξέρετε ότι σε μία περίοδο κρίσεως ο κόσμος ενδιαφέρεται από ενημέρωση και από κάτι καινούριο, βάζετε την ίδια ώρα, με συγχωρείτε, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Να μην βάζετε το Βελόπουλο την ίδια ώρα. Καταρχήν, να μην βάζετε το Βελόπουλο. Να σου πω τον εξής, ο Δημοτικό Συμβούλιο δεν σταματάει την λειτουργία του όπως σταματάει η Βουλή για φέρινε, για τον κύριο που τα θέλει να το. Ο Δήμος εδώ δεν σταματάει ποτέ την λειτουργία του και συνεδριάζουμε ακόμα και τον Αύγουστο. Ναι, αλλά τα νομοσχέδια τα οποία θέλουν να περάσουν από του πονηρού περνάνε όλα Ιούλιο-Αύγουστο. Τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν. Να σας πω κάτι. Είναι Ιούλιος. Γιατί δεν αναβάλλετε την απόφαση για αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό το δίμηνο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι θα κάνετε, τι θα κάνουμε. Α, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Ούτε καν είδαμε δύο μακέτες, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά εσεί κάνετε συμπέρασμα από αυτό. Κάνετε συμπέρασμα από αυτό. Τι θα γίνει. Έτσι. Ελάτε στα καλύτερα. 60 στρέμματα βιολογικών. Σοβαρολογείτε. Σκέφτε πόσο είστε λίγο. Και πάντα θα το περάσετε στο... 100 άτομα. Λίγτα. Ο Ζεκάκος ήταν επί Πέτρου Φιλίππου τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαίος ο κύριος Ζεκάκος. Εδώ θα γίνει τη σειρά. Ούτε καινούριος στο Συμβούλιο είναι. Συνεχίστε. Για να θέλει να πουλήσει. Έτσι. Απόψε, λοιπόν. Διδάζουμε τα παιδιά μου με τις μυρωδιές και τη βρώμα. Και δεν είναι και κάτοικος εδώ μέσα για να πω ότι αποσκοπεί κάπου. Σε έχω ψηφίσει και το φωνάζω μεγαλοφόρος. Και έχω ψηφίσει τον αντιψό μου τον Βασίλη. Και τον Μιχάλη και τον άλλον τον Αμουσταμπλή. Να το πάτε κάτω στη Γερατίνα το βιολογικό. Σας έχουμε ψηφίσει και μας καταστρέφετε. Να το πάτε την κυρία μου. Μας λέτε δεν υπάρχει άλλο το μέρος. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν έχουμε το χρόνο να το ψάξουμε αν μπορούμε να γίνει κάπου αλλού. Τι λέτε καλέ. Πήγανε τα κοροϊδά και πέρα. Να πω και κάτι ακόμα. Να κάνουνε περιουσίες μέσα σε μια νύχτα. Τη ζωή μας, τη ζωή μας, τη ζωή μας, την ατμόσφαιρα. Πάρτε το πίσω τώρα. Ως προς τις οσμές αν υπάρχουν οι όχι. Γιατί θα γίνει χαμό. Όλα αυτά τα μηχανήματα θα θέλουν συντήρηση. Εδώ δεν έχουμε να φάμε. Εδώ τα άνθρωποι δεν έχουν μπαμπάκι και ενόπιμα στα φαρμακεία. Στα νοσοκομεία. Θα έχουμε για επισκευές. Όχι, θα φτιάξουν το πρόσημο κύριε Μιχάλη και πισίνα να κάνουμε μπάνιο. Ναι. Αυτό θα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν οι οσμές αυτές δεν μπορεί τα εργαλεία αυτά, τα μηχανήματα αυτά να είναι υποδεέστερα. Μάλλον να μην μπορούν να συγκριθούν με τα εργοστάσια τα πυρηνικά. Και όμως και τα πυρηνικά εργοστάσια σκάνε και δημιουργούν τις ανάλογες επιπτώσεις τις περιβαλλοντολογικές και στη θάλασσα και στον αέρα. Το Τσερνομπίλ, έχουμε πάθει ζημίες από το Τσερνομπίλ, από τότε. Λοιπόν, γιατί λοιπόν αμφισβητούμε ότι μπορεί να γίνει μια ζημιά, γιατί. Πού θα πάνε όλα αυτά τα οποία θα μαζεύονται εκεί, από αέρια, από υγρά, από οτιδήποτε. Έτσι είναι. Το Τσερνομπίλ δεν έγινε τυχαία. Γιατί παίρνετε από βάση τα κύρια του χωριού. Το χωριό που γράφετε στα παλιά τα παπούτσια, γιατί. Για ποιο λόγο μας καταστρέφετε τη ζωή εδώ πέρα, το καταλαβαίνετε. Γιατί παίρνετε συμφέροντα γι' αυτό. Το καταλαβαίνετε ότι μας καταστρέφετε είναι τη ζωή. Είναι χωρίς συμφέροντα. Μαρία και εσείς ο Φρόνη, εσείς που είστε εκεί πέρα, είναι σας έχουμε ψηφίσει και μας καταδικάζετε εις θάνατο. Ζωντανοί νεκροί είμαστε από αυτή την δόση. Στη Γερατίνα, κυρία Κολιά. Εσείς ζεις στην Κουρίζα, σε καθαρή ατμόσφαιρα. Δεν ζεις στα καλύβια. Εγώ ζω από κάτω, στη βρωμιά. Τη βρωμιάζω. Εσύ είσαι κάτω στην Υπουργήσα, στο Ιόδιο, στη θάλασσα. Και ο Σοφρόνης τα ίδια. Όχι, κάνετε λάθος. Γιατί κάνω λάθος. Πού ζεις εδώ, στο χωριό ζεις. Και στην Υπουργήσα ζεις. Το παιδί μου μένει εδώ, στα καλύτερα. Ας τα παραμύθια. Παραμύθια δεν θέλουμε να μας πέτε. Σας ψηφίσαμε και μας καταστρέφετε τη ζωή. Το καταλαβαίνετε. Σοφρόνης, έχω ψηφίσει. Εγώ ψηφίσει τον Βασίλη. Άμα του μιλήσει του γιου σας, θα σηκωθεί να φύγει από τα κατσίδια. Εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε από τα σπίτια μας. Πάρτε το πίσω τώρα.
Όχι οικονομικά. Θα γίνει της κερατέας εδώ πέρα. Εδώ θα γίνει της κερατέας. Πάρτε το πίσω τώρα. Κοιτάτε εδώ που είμαστε. Δεν θα ψηφίσετε απόψε. Καταλαβαίνετε. Θα αναιρέσετε την ψηφοφορία απόψε. Θα την αναιρέσετε την ψηφοφορία απόψε. Θα το πάρουν πίσω την εμπουτζή. Θα ενημερωθεί το χωριό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ενημερώστε το χωριό. Το χωριό κοιμάται όλο, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν ξέρει τίποτα. Η κομματερία έκλεισε. Η κομματερία έκλεισε. Να λάβετε τα μέτρα. Τώρα που έκλεισε η κομματερία. Να κάνουμε και ένα ερώτημα. Μία ερώτηση. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Σας ψηφίσαμε για αυτό το λόγο. Θα μας καταστρέψετε τη ζωή. Πού θα πάμε να ζήσουμε. Στην Πάρνηθα που κάηκε. Εσύ ζεις κάτω στην Ικουρίζα, στην καθαρή ατμόσφαιρα, στο ιόδιο της θάλασσας. Εμένα με βάζει στα σκουπίδια να ζήσω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Δεν σας εντυπωσιάζει καθόλου το ότι ο κύριος Βουγιουκλάκης είπε ότι αυτά πρέπει να γίνουν βιαστικά και εγκρυπτό. Με συγχωρείς. Τι λέτε κύριε, κουφός δεν είμαι. Όχι, είπατε πρέπει να γίνουν βιαστικά, να μην το καταλάβουν οι απ' έξω. Εσείς το είπατε. Εσείς πιάστε το, τα πρακτικά θα τα δείτε. Ακούστε τη φωνή σας τι είπε. Ακούστε τη φωνή σας. Βασίλης έχω ψηφίσει, Σοφρόνης έχω ψηφίσει. Έχω απέτηση και αξίωση να αναιρέσετε την ψηφοφορία απόψε. Να ενημερωθεί το χωριό. Στέφανε, τα παιδιά ξέρεις πόσα χρόνια. Όχι, αλλά ως πάλι. Σκοτώ. Θα το κάνει ο Μπουκουμπάλας. Θα τακτοποιήσει ο Μπουκουμπάλας. Ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Δεν είναι πολύ διακατάσταση. Μιλάω καλά. Ο ΕΣΠΑ δίνεται στις ιδιώτες και στην περιφέρεια. Δεν παίρνει περιφέρεια. Αυτό. Το 2016-2020 δεν τα παίρνει περιφέρεια. Έχουμε κάτι παστάσεις λίγο λαός. Προχθές που γίνει μια μίνι ενημέρωση από τον Δήμαρχο, μας είπε ότι τα περισσεργασμένα νερά... Προχθές που έγινε. Πού έγινε ενημέρωση. Εδώ στον Δήμο. Σε ποιους. Ρωτήστε τον Δήμαρχο σε ποιους. Πέρσι ώρα το απόγευμα γίνει μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο. Εθνικό, τοπικό καλυμπείο. Στο τοπικό. Έγινε τη συνεδρία στο τοπικό συμβούλιο και ο Δήμαρχος είναι της Ισίδας. Λοιπόν, μας είπε ότι τα περισσεργασμένα νερά κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα επιστρέφουν στις γεωτρήσεις. Έχουν γίνει μελέτες αν τα υπόγεια ύδατα μπορούν να δεχθούν τα περισσεργασμένα λίμματα. Γιατί το ΙΠΕΚΑ, την επίσημη σελίδα του, θέτει προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα. Αυτή είναι μια ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, σε περίπτωση ατυχήματος και μόλυνσης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ποιες θα είναι οι αποζημιώσεις προς τους κατοίκους. Σύμπαινε ένα τύχημα, γίνεται μια μόλυνση στο περιβάλλον. Θα σας το πω τύπου Τσενοπή, θα σας το πω έτσι τύπου Τσενοπή. Ποιες θα είναι οι αποζημιώσεις στους κατοίκους. Εάν καταφέρουμε από τα κύματα να πάρουμε τέτοια ενέργεια, μπράβο μας. Δεν το φαντάζεστε ποτέ που θα το καταφέρουμε, ελπίζω να το πετύχουμε όμως. Να έρθω στο να ξεπεράσω το περί ατυχήματος. Όχι, να μην το ξεπεράσετε παρακαλώ. Έχει σημασία.
Οτιδήποτε φτιάχνει ο άνθρωπος, συγγνώμη, οτιδήποτε φτιάχνει ο άνθρωπος έχει πιθανότητα το ατυχήματος. Ναι, αλλά όχι ατυχήματος. Βλάβης. Όπως το θέλετε. Όπως το θέλετε. Δεν βλάβη, δεν είναι βλάβη. Ποια δεν είναι βλάβη. Η μείωση είναι ο συνταντικός. Μίσω λεπτό, ποια αποζημίωση, αφού θα υπάρχει ανακυκλοφορία εντός της εγκατάστασης. Εγώ λέω την περίπτωση που σε φύγει από τον έλεγχο και δημιουργηθεί μόλις στο περιβάλλον. Το μέσα, κύριε. Είστε καλά, δεν υπάρχει δύο πράγματα. Εγώ είμαι καλά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση στην Ψιτάλια. Βεβαίως, δηλαδή υπάρχει περίπτωση στην Ψιτάλια να φύγουν να ανεβαίνουν τα λίμματα. Δεν το ξέρω. Δεν σας το λέω εγώ. Θα σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Είναι τεμφιαλωμένο νερό. Όχι, αλλά έχω πίτρα στο σπίτι. Ναι. Την περίπτωση ατυχήματος στο πόσιμο νερό, πώς την έχετε σκεφτεί. Μέχρι να αντιμετωπίσετε. Με ρώτησε με νόμη και εγώ. Πώς θα την αντιμετωπίσω. Ό,τι προλάβω. Αυτό λοιπόν που λέτε είναι πολύ πιο επικίνδυνο ένα αντίστοιχο ατύχημα που είναι ατύχημα νευράκι στο πόσιμο νερό που το πίνουμε όλοι μας από τις επεξεργασίες ρημάτων που έτσι και αλλιώς δεν είναι πόσιμο. Αστοχή αν θέλετε επεξεργασίας πέρα από το ότι υπάρχουν άπειρα μέτρα ασφαλείας όπως υπάρχουν σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εφεδρικές αγγλίες, ήταν δηλαδή όλες αυτές οι εγκαταστάσεις μην ανακαλύπτουν τον τρόπο αυτή τη στιγμή. Πραγματικά κλείσω με αυτό που μου λέτε. Πέρα από την αστοχία της εξατύχημα. Να έρθουμε λοιπόν. Αφήστε το ατύχημα. Πες τα αστοχία, πες το όπως θέλετε. Εάν κάτσε βλάβη στην εταιρεία, δεν ζητήσει αποζημίωση γιατί δεν είχατε ρεύμα για την ώρα ή να πω και κάτι. Όταν, συγγνώμη, συγγνώμη, όταν το αναφέρατε, όταν η ΔΕΗ απεμπεφορτώσεις από την ΕΔΕ δικές συσκευές στα σπίτια, αποζημιώνει. Κάνετε λάθος, αποζημιώνει. Να σας πω κάτι άλλο. Για να γίνει κατανοητό και να σας λυθούν απορίες. Μιλάω πάντοτε για νερά και δύναμη. Υπάρχει κινητοποίηση πολλές φορές, θα υπάρχει διακοπή νερού από τάδε ώρα, κάποια έργαση κίνηση, γέννη, λειτουργίες κλπ. Δεν υπάρχει ποτέ ειδοποίηση ότι δεν θα πάτε στην τουαλέτα και σταματάει ποτέ. Έχει γίνει κάτι τέτοιο, θυμίστε μας αυτό. Να τελειώσουμε. Για να καταλάβετε, ακόμα και τα αντιοστάσεις έχουν υπάρχει στις αποχετεύσεις, πέρα από τις εθελικές αρχές, ακόμα και η αγωγή, η καταθλιπτική, δεν είναι ένας όπως είναι στη δίδευση, είναι δύο. Ώστε αν συμβεί κάτι στον έναν, δεν μπορεί να λέει ο κύριος δεν θα πάτε τουαλέτα από τις 8 ώρες της Βίνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην κάνουμε λοιπόν παρατηρήσεις εξωπραγματικές, πραγματικά. Εξωπραγματικές. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Ναι. Για τα επόμενα είδα τα δημόσια λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε. Οι τοποθετήσεις σου, κύριε Τσαρίκη. Συγγνώμη, είδατε επίσης και σελίδα του ΜΕΚΑ αυτό που σας είπα. Οτιδήποτε γίνει που επιτρέπει. Ότι για να ξαναγυρίσουν. Μου επιτρέπει να σας απαντήσω. Εάν θέλετε να απαντήσω. Οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίηση γίνει, ακόμα και για την άρνηση, θα αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία. Η χρήση ή αν θέλετε πολιτισμός υδροφόρων ήρωτα, άρα έμεση άρνηση, έχει πολλές προϋποθέσεις. Μία από τις προϋποθέσεις είναι απαιτήσεις εξειδικευμένου καταλυσμού. Και αυτό προβλέπεται. Να πω και κάτι που λέγαμε για προϋποθεσμούς πριν. Η δαπάνη ενός σκέφτη που επιτρέπει ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση για ελεύθερη άρνηση πλην πόσμο οτιδήποτε άλλο επιβαρύνει τη δαπάνη κατασκευής περίπου 20-25%. Αυτό έχει προβληθεί μέσα όπως και η αντίστοιχη χώρα που απαιτούνται για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι χωρίς αδειοδότηση. Άρα οι οποιασδήποτε υπηρεσίες της περιφέρειας, του ελληνικού κράτους, που θα δώσουν άδεια θα τα έχουν δύο ώρες. Δεν μπορεί να γίνει ούτε κρυφά ούτε παράπονα. Δηλαδή μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μελέτη για τα υπόγεια υδάτα που μπορούν να χρησιμοποιούν. Όχι κύριε, σας λέμε ότι αν γίνει εμπλουτισμός του υδροφόρου, έτσι, θα πάρει την ανάλογη αδειοδότηση. Αυτό σας λέμε. Η νομοθεσία δεν είναι εδώ πέρα, ούτε η κρυπτό, ούτε... Ξεκινάτε όμως ένα έργο πριν πάρετε την αδειοδότηση. Δηλαδή, αν κάνετε το έργο, αν κάνετε το έργο και δεν πάρετε αδειοδότηση για πού, γιατί για εμπλουτισμό του υδροφόρου υδάτων, πού θα τα πάτε. Πώς θα γίνει το έργο χωρίς αδειοδότηση. Πώς είναι δυνατόν, δε, και εσείς τι έχετε στο μυαλό σας. Εγώ προσπαθώ να μάθω εσείς τι έχετε στο μυαλό σας. Εμείς έχουμε πολύ τον νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο αυτό έχουμε. Ούτε φαντασία. Αλλά εκείνο που σας πληρώνει το εξής, δεν υπάρχει να κάνουμε κάτι χωρίς αδειοδότηση. Σαν τέσσερα. Λίγο να πω.
προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρικίδη.